Ωραία, να πω άλλο ένα τεχνολογικό πριν το συνεχίσω. Άντε, ναι. Ποια είναι η πιο σημαντική τεχνολογία που δεν χρησιμοποιείται ή δεν χρησιμοποιείται σωστά? Το blockchain. Είναι τόσο σημαντική για σένα? Όχι. Η πιο σημαντική τεχνολογία που δεν χρησιμοποιείται σωστά είναι η πυρηνική ενέργεια. Δηλαδή, να με έσχισε, με πέταξε κάτι. Πιο εύκολο. Με μέτρεψε μαλάτι και με πέταξε στα βράχια. Θα μπορούσαμε να. Θα μπορούσαμε να λύσουμε το ενεργειακό μας πρόβλημα. Ναι, ναι, ναι. Και πολύ απλά έχει κάποιο χαρακτηριστεί επειδή κάποιοι τη χρησιμοποίησαν για να κάνουν πυρηνικές βόμβες. Ξέρεις ότι οι Αμερικανοί και οι Γερμανοί κλείνουν τα αεροστάσια. Τα έχουν κλείσει νομίζω, δεν τα κλείνουν. Όχι, όχι, τώρα είναι. Η Γαλλία νομίζω είναι πιο μπροστά. Μπροστά. Μεγαλύτερη παραγωγή. Για να τον πίνουμε από τους Ρώσους, κατάλαβες. Αεριάκι, πάρε λίγο. Natural gas. Νομίζω ότι θα συμφωνήσω με τον Αντώνη. Δεν το είχα σκεφτεί, αλλά αυτό το οποίο ήταν καλό. Πολύ εύκολο. Δεν ξέρω. Και εγώ νομίζω ότι έχει δίκιο. Είναι ντροπή οτιδήποτε άλλο που θα υποβαθμίσει την κουβέντα. Ναι, εκεί. Δηλαδή μετά από αυτό νομίζω ότι. Μπράβο, το έκανε dominate. Δεν περίμενα τόσο γρήγορη απάντηση. Όχι, όχι, είναι η πυρηνική ενέργεια. Τελείωσε το πρώτο. Είναι θέμα ατζέντα. Τα είχαμε λύσει το πρόβλημα, ναι. Δεν λέω ότι μπορεί να έχει. Η πιο σημαντική τεχνολογία που δεν χρησιμοποιείται σωστά. Ναι. Συμφωνεί και εσύ, ε. Δηλαδή, με έχει τερματίσει για το τελευταίο καιρό. Κοιτάω, λέω, γεωπολιτική και ενεργειακά προβλήματα. Έξω και τα carbon trading και αυτά. Και ναι, το χειτούσα και λέω. Πόρε, φίλε, ναι, όντως. Δηλαδή. Δεν λέω ότι. Δηλαδή, ιδανικά θα πάει σε fusion, αλλά. Ναι, ναι, και πάει καλά αυτό γενικά. Τι είναι η σύνδεξη? Σύνδεξη πυρηνική. Το οποίο το ανάποδο. Είναι το ανάποδο. Δεν έχει, παράγει πολύ παραπάνω ενέργεια, δεν έχει απόβλητα. Είναι πολύ αστέγγλο. Γενικά πάντως κάνουν σημαντική πρόοδο. Και τα απόβλητα είναι πολύ πιο εύκολα διαχειρίσιμα. Είναι πολύ πιο ακριβό να διαχειριστεί και οι υποδομές του, αλλά σε γενικές γραμμές η μεγάλη επένδυση σε κάτι τέτοιο είναι η ιατρική επένδυση. Από εκεί πέρα η συντήρηση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Υπάρχουν και καινούργιοι πυρηνικοί αντιδραστήρες, οι οποίοι είναι και πιο μικροί και είναι και όλα καλύτερα. Ούτε αυτό το θέμα κατέχω.